Καταρχάς, προκάλεσε την οξτάτη αντίδραση της ενόσεως Ελλήνων εφοπλιστών. Mm-hmm. Και θέλω να πω εδώ ότι. Και θέλω να το πω σε όλους, όχι στον κύριο Παπουτσί, είναι προσωπικά τα θέματα αυτά. Ότι πρέπει όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε κινήσεις σε θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στην εθνική μας οικονομία. Η κίνηση του κυρίου Παπουτσί σε ένα θέμα που προφανώς δεν είχε την αρμοδιότητα. Ίσως υπό κάποια έννοια να έχει μια κάποια μορφή συναρμοδιότητα. Λόγω λιμενικού έχει αρμοδιότητα. Όχι, γιατί μιλάμε για επιχειρήσεις σε διεθνή ύδατα, δεν έχουν να κάνουν στην Ελλάδα καθόλου. Μιλάμε για επιχειρήσεις που θα γίνονται στην Σομαλία, στην Ινδονησία, μόνο στα επικίνδυνα ύδατα. Αυτοί θα μπαίνουν και θα βγαίνουν εκτός Ελλάδος. Θα τους παίρνουν ας πούμε στο Σουέζ. Το Υπουργείο Ναυτιλίας. Είναι εξ ολοκλήρους με Υπουργείο Ναυτιλίας. Έτσι. Δεν είχε καμία δουλειά ο κ. Παπουτσής. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο τρόπος που το έκανε. Και γι' αυτό εγώ αντέδρασα αμέσως και ευτυχώς που αντέδρασα. Και ο κ. Σουσοχοίδης φυσικά. Γιατί τουλάχιστον καθησυχάσαμε τον εφοπλιστικό κόσμο. Εάν δεν αντιδρούσαμε κατά αυτόν τον τρόπο, σήμερα θα είχαμε χάσει 300 πλοία την ελληνική σημαία. Συγγνώμη, δεν είχατε ενημερωθεί. Θα φεύγανε τα πλοία. Φυσικά. Και συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένων εφοπλιστών που αυτομάτως αντέδρασαν. Είπαν αύριο αλλάζουμε σημαία. Και γι' αυτό υπήρξε αυτή η αντίδραση. Και θέλω να παρακαλέσω. Την αντίδραση, η διαφωνία σας. Όχι, η διαβεβαίωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, η προσωπική διαβεβαίωση του κυρίου Χρυσοχοίδη προς τον εφοπλιστικό κόσμο, okay. Ότι αυτό που λένε οι Ρωμαίοι, pacta sunt servanto, ξέρετε τι θα πει αυτό στα λατινικά, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Mm-hmm. Ότι η συμφωνία που έχει κάνει το ελληνικό κράτος mm-hmm. από την εποχή του κυρίου Παμπούκη. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο νόμος πρωτοφτιάχτηκε από τον κύριο Χάρη Παμπούκη. Mm-hmm. Και από τότε υπήρξε συμφωνία με τον εφοπλιστικό κόσμο ώστε να γίνει αυτός ο νόμος για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής σημαίας. Συγγνώμη, δεν είναι συνέχεια... το Υπουργείο Ναυτιλίας για αυτό το νόμο. Να σας το εξηγήσω λίγο. Να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, ενδεικτικό του γιατί η Ελλάδα έχει φτάσει στη χρονοκοπία. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των υπευθύνων. Λέμε, αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μια επιχείρηση αυτό θα είχε προκαλέσει πολύ μεγάλο θέμα εσωτερικό. Λοιπόν, ακούστε τι πιάνει η ιστορία αυτού του νόμου. Ο κ. Χάρης Παμπούκης, υπουργός του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. έχει συμφωνήσει με την Ένωση Εφοπλιστών την δημιουργία ενός νόμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ικανοποιεί αυτό που θέλουν οι πελάτες μας. Γιατί εμείς πουλάμε ελληνική σημαία, το πουλάμε σε εισαγωγικά, έτσι. Mm-hmm. Θέλουμε να αγοράσουν πάλι σε εισαγωγικά οι εφοπλιστές ελληνική σημαία. Γιατί αλλιώς μπορούν να πάρουν σημαία Μάλτας, Κύπρου mm-hmm. και ό,τι άλλα θέλουν. Λοιπόν, για να μπορέσει ο πελάτης να αγοράσει, πρέπει αυτό που του δίνει να είναι αυτό που τον ικανοποιεί. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό αυτό που λέω. Εντάξει, σχηματικά ναι, το καταλαβαίνω. Όχι σχηματικά, είναι απλά τα πράγματα στη ζωή. Όταν είναι για τα λεφτά, τα πράγματα είναι απλά. Γι' αυτό εγώ επιμένω να μην βάζουμε σε θέση ευθύνη ανθρώπου που δεν έχουν δουλέψει στη ζωή του. Γιατί mm-hmm. αυτό που δεν έχει δουλέψει στη ζωή του είναι επικίνδυνο.